Αγαπούλες μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog σε αυτό εδώ το καναλάκι. Πήγαινε κάνε την εγγραφή σου αν βρίσκεσαι πρώτη φορά εδώ πέρα. Θέλω να μου κάνεις την εγγραφή γιατί με βοηθάει αυτό πάρα πολύ να ανέβω. Και θέλω πάρα πολύ να μεγαλώσει γενικά αυτή η παρέα και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Ο ένας και μοναδικός λόγος που σας άνοιξα vlog σήμερα είναι, παιδιά, επειδή έχουμε χιόνι, όχι πλάκα κάνω, απλά δεν μπορώ να μην σας δείξω αυτό το πανέμορφο τοπίο που αντικρίσαμε σήμερα το πρωί μόλις ξυπνήσαμε. Με το που ξαπλώσαμε χθες, γενικά χθες, όλη την ημέρα, είχε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, ήλιο, ζεστούλα, σχετικά για Σουηδία όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά σήμερα το πρωί μόλις σηκώθηκε ο Δημήτρης ακούω ένα... Τι λες τώρα ρε φίλε, και λέω όχι ρε γαμώτο, έχεις ο κόκκο όλο το σπίτι. Έκανε ο κόκκο γακά έξω από την μπάνα, αλλά εννοούσε το χιόνι. Σήμερα δεν έχω καθόλου δουλειές. Έχω μόνο να μαγειρέψω, κάτσε καλέ, ζουμάρω. Έχω μόνο να μαγειρέψω, δεν έχω να κάνω τίποτα από δουλίτσες, είμαι πολύ καλά. Θέλω να κάνω μόνο φαγητάκι, δεν έχω τίποτα. Τα έχω κάνει όλα, τα έκανα βασικά χθες. Έκανα τις δουλίτσες μου, τις κλασικές, σήμερα δεν είχα. Είχα, ξέρετε, μόνο λίγο να στρώσω τα ριχτάρια από τον καναπέ, να στρώσω εδώ το κρεβατάκι μας, να βάλω ένα πλυντήριο πιάτο. Αυτά δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο και σκέφτηκα τώρα να καθίσω λίγο να κάνω ένα ξεκαθάρισμα και γενικά μια τακτοποίηση στην ντουλάπα μας. Θα κάνω μόνο τα δικά μου ρούχα, δεν θα κάνω το Δημήτρη σήμερα, γιατί δεν έχω τι να κάνω και βαριέμαι. Επίσης σήμερα το απόγευμα θα πάω να πάρω και μια φίλη μου. Θα εδώ σπίτι να πιούμε καφεδάκι, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε γνωριστεί μέσα από το TikTok, νομίζω μέσα από εκεί με βρήκε. Αν θυμάμαι καλά, γράψε μου και στο σχόλιο, αγαπούλα. Νομίζω από εκεί με βρήκε. Και έχουμε γίνει φίλες. Είναι από τη Ρόδο και ζει εδώ στη Σουηδία το τελευταίο διάστημα. Νομίζω έχει κάνει 2 μήνες εδώ στη Σουηδία. Και κανονίσαμε να βρεθούμε, να πιούμε καφεδάκι εδώ σπίτι, να κάνουμε κανένα νυχάκι. Θέλω να τις κάνω και τα νύχια. Τα νύχια, ξέρετε, δεν τα κάνω επαγγελματικά. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν και η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουν τα δικά μου και στο σχολείο, όταν πηγαίνω για μάθημα, μου έχουν πει 3-4 κορίτσια να έρθουν να τους τα φτιάξω, αλλά δεν το θέλω να το κάνω. Όχι επειδή είναι τζάμπα. Τα κορίτσια εννοείται μου είπαν να με πληρώσουν κιόλας. Δεν είναι για αυτό το λόγο. Αλλά δεν το κάνω επαγγελματικά, ρε παιδί μου. Το κάνω, ξέρεις, για μένα. Άμα θέλει καμιά φίλη μου έτσι καμιά φορά, για αυτό το λόγο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα καθίσουμε τώρα λίγο να φτιάξουμε λίγο την ντουλάπα. Κυρία είναι. Το φυλάκι σου στο κορίτσια το έδωσες? Δεν το έδωσες σήμερα που σε περιμένουνε. Σε περιμένουν κάθε φορά να σε δουν. Και γενικά σήμερα η μέρα μας είναι έτσι χιονισμένη, υπέροχη. Πήγα και μια βόλτα τον κόκο έξω να κάνουμε τα τσισάκια μας και τα κακάκια μας. Η χαρά το περίγραπτη, το ξέρετε με το χιόνι πως τρελαίνεται. Τώρα κοιτάει που θα βολευτεί. Βολεύεται εδώ στη μεριά της μαμάς πάντα. Εδώ του αρέσει να κάθεται. Και πάω να βάλω λίγο το φαγητάκι μου έτσι να πάρει μια βράση και θα συνδεθούμε σε λίγο που θα ξεκινήσουμε την ντουλάπα. Ξεκίνησα. Γεια σου κόκο, πίσω από το βουνό φαίνεσαι και εσύ. Ξεκίνησα τώρα, αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα μπλούζες, χειμερινές, ζακετούλες, πουλοβεράκια, κάτι φορεματάκια εδώ πέρα, θα τα δείτε όλα. Αυτά είναι μόνο οι μπλούζες μου. Να σας δώσω να καταλάβετε, δεν έχω φέρει όλα μου τα ρούχα από την Ελλάδα. Άλλα είναι στην Άρτα, κάποια είναι στην ντουλάπα της αδερφής μου στα Γιάννενα, δεν τα έχω φέρει όλα. Θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο, αδερφή, ό,τι ρουχαλάκι δεις εδώ πέρα που είναι δικό σου και σου έχει λείψει, να μην το σχολιάσεις, να το αφήσεις να περάσει ασχολίαστο. Υπάρχουν ρούχα μέσα στην ντουλάπα τα οποία δεν ήξερα καν ότι τα έχω. Δεν θυμάμαι καν ότι υπήρχα. Είχε αυτό εδώ το φορεματάκι, το πούμα. Δεν το έχω φορέσει πάνω από 3-4 φορές. Γιατί τα τακτοποιείς, ρε παιδί μου, τα φτιάχνεις και φοράς πάντα αυτά που είναι πάνω-πάνω. Αυτή εδώ είναι η καινούργια μπλουζίτσα. Την είχα πάρει πριν κάνα δίμηνο, τρίμηνο, δεν θυμάμαι, από το Shein. Που ήταν ένα σετάκι. Το παντελόνι το έδωσα στην αδερφή μου τώρα που πήγα στα Γιάννα. Γιατί αν θυμάσαστε, ήταν πάρα πολύ μακρύ και δεν μου έκανε. Αυτή εδώ την μπλουζίτσα από την έχω πάρει από τα Μπέρσικα από την Ελλάδα. Δεν την έχω πολύ φορέσει, ρε παιδί μου. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα, αλλά δεν τη βρίσκω εκεί πίσω που είναι. Και άλλο εδώ κόκκινο. Αυτό π.χ. είναι τη Μυρτό. Αδερφή, το θυμάσαι? Να, π.χ. αυτές τις μπλούζες, εγώ στη Σουηδία, άντε να τις έχω χωρέσει μία φορά. Διότι δεν τις βρίσκω, δεν θυμάμαι ότι τις έχω. Κι άλλο κόκκινο. Λοιπόν, φουτεράκι εδώ πέρα κοντό. Αυτό το φόραγα πιο πολύ και όταν πήγαινε και γυμναστήριο. Παρεπιπτόντως, θα ξεκινήσουμε γυμναστήριο με τον Δημήτρη. Αυτό εδώ, μπλουζίτσα, ροζουλί. Και αυτή την είχα πάρει πρόσφατα από το Shein, σας την είχα δείξει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μπλουζίτσα. Μην το βλέπετε έτσι.
Είναι μπλουζίτσα, κοντή μπλουζίτσα. Αυτό εδώ είναι το φορεματάκι μου, πάλι από το Shein το είχα πάρει, σας το είχα δείξει. Βέβαια το φόρεσα την ημέρα που είδατε στο βίντεο που πήγα να βάψω τα μαλλιά και είχε πέσει λίγο χρώμα, το οποίο εξαφανίστηκε. Κι άλλο άσπρο, μπλουζίτσα. Αυτή δεν θυμάμαι καν ότι την είχα πήγει την μπλούζα. Πάντα λέω ότι δεν θέλω να φορέσω αυτό, δεν φοράω αυτό, θα τα κάνω ξεκαθάρισμα και θα τα δώσω, αλλά πάντα μου λείπουν μετά και θέλω να τα ξαναφορέσω. Και δεν τα φοράω ποτέ. Αυτό τι είναι? Α, ένα κορμάκι. Ζιβαγκάκι. Κι άλλο φορεματάκι, μάλινο. Υπάρχουν και ρούχα εδώ μέσα που τα έχω από τότε που ήμουν 15 χρονών, έτσι. Αυτή εδώ την είχα πάρει μόλις έφυγα από την Ελλάδα. Και μου αρέσει και δεν μου αρέσει αυτή η μπλούζα, δεν ξέρω γιατί. Αυτή εδώ είναι μια μπλούζα που μου είχε πάρει η μαμά του Δημήτρη. Την είχε πάρει. Είχε πάρει μια δική της και μου πήρε και εμένα μια μικρούλα. Σε μικρό νούμερο εννοώ. Αυτή π.χ. την μπλούζα τη φοράω. Αυτό εδώ είναι ένα ρούχο το οποίο δεν έχει αρέσει παιδιά σε κανέναν. Όσοι το έχουν δει μου λένε τι μπλούζα είναι αυτή. Εμένα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπλούζα. Κάπου την έχετε δει σε κάποιο βίντεο. Είναι μπλουζάρα ρε παιδί μου. Βγάζει λίγα χνουδάκια, αυτό με νευριάζει. Δηλαδή όταν τη φοράω μετά η μασχάλη μου είναι γεμάτη χνουδάκια. Αλλά παρόλα αυτά είναι ζεστούλα. Εδώ ζιβαγκάκι. Μπέζ. Είναι μια μπλουζάρα που πήρα τώρα που ήμουν στην Ελλάδα που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό εδώ π.χ. το φόρεμα με τις περλίτσες, το βλέπετε, που είναι υπέροχο και ζαρωμένο επίσης. Είναι χωμένο πίσω-πίσω, έχει τσαλακωθεί γιατί πέφτουν άλλα από πάνω, τα τσαλακώνω, τα σμπρώχνω, πέφτουν, κάνουν. Δεν το έχω φορέσει, νομίζω το έχω φορέσει μόνο μια φορά εδώ πέρα. Και είναι κρίμα ρε φίλε. Έχω και μία μπέζ σαν αυτή τη ροζουλή που σας είχα δείξει πριν. Που καμισάκι που πήρα από το Shein που νόμιζα ότι είναι παλτό αλλά ήταν που κάμισε εν τέλει. Και αυτά εδώ τα τελευταία. Αυτή είναι μια μπλουζίτσα. Και αυτή τη φορούσα πιο πολύ στο γυμναστήριο. Τη φοράω και γενικά, δεν τη φορούσα μόνο στο γυμναστήριο. Και αυτή εδώ την μπλούζα που την χιλιοφοράω γιατί είναι μακριά και ζεστή και έχει και λαιμό. Και με ζεσταίνει. Και αυτή τη χιλιοφοράω. Έχω βάλει πίσω-πίσω τα πολύχρωμα. Εδώ έχω βάλει άσπρα μπεζουλί. Όχι άσπρα μπεζουλί, άσπρα γκρι έβαλα πίσω-πίσω. Εδώ έβαλα τα μπεζουλιά μου και εδώ έβαλα τα σκουρόχρωμα, τα μαύρα, γκρι, σκούρα και τέτοια. Νομίζω είναι καλύτερα από πριν. Εδώ πέρα έχω παντελόνια. Πράμα. Και εδώ πέρα που γίνεται ο περισσότερος χαμός είναι μπλούζες, καλοκαιρινές, κουντομάνικες, φανελάκια. Σορτσάκια, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχω με τα παντελόνια γιατί είναι πάρα πολλά. Το ρεφάκι μου που μου αντιστοιχεί στην ντουλάπα είναι πάρα πολύ μικρό και δεν χωράνε. Αυτή η π.χ. εδώ πέρα είναι η παντελόνα που έκαψα με το σίδερο. Βασικά δεν είναι πολύ Να, είναι εδώ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς έγινε. Άστε, τη φοράμε στο σπίτι. Μου έρχεται κρίμα, ρε γαμώτο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παντελόνι. Δόξα τω Θεώ, από παντελόνια τα φοράω όλα, εκτός από κάποια παλιά που είχα φέρει από την Ελλάδα και τα έχω πίσω-πίσω-πίσω να μην φαίνονται. Δεν τα φοράω. Αυτό είναι το παντελόνι π.χ. που ανοίγει συνέχεια το φερμουάρ το δερμάτινο, αγαπημένο, έρωτας και το έχω πάρει και πάρα πολύ οικονομικό. Μετά εδώ πέρα αθλητικά κολανάκια, τέτοια για το γυμναστήριο, εγώ τα φοράω και μέσα στο σπίτι. Τι είναι ρε παιδιά? Α, αυτό είναι ένα παντελόνι που είχα πάρει πέρυσι. Γενικά όταν είχα χάσει τη γιαγιά, όταν είχαμε χάσει τη γιαγιά πέρυσι το Μάιο. Όχι, ψέματα, ήταν Απρίλιος όταν χάσαμε τη γιαγιά. Είχα πάει και είχα πάρει κάποια παντελόνια ρε παιδί μου μαύρα, γιατί φορούσα μαύρα. Και δεν είχα μαύρα πολλά παντελόνια. Και είχα πάει και είχα πάρει αυτό εδώ, γιατί είχε και ζεστούλα έξω. Και ήθελα να είναι κάτι, να μην είναι πολύ βαρύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι. Και γενικά αυτά τα παντελόνια στυλ φόρμας με το κορδόνι και τις τσέπες είναι πολύ στη μόδα. Έχω να το φορέσω πάρα πολύ καιρό. Δεν το πολύ φοράω αυτό το παντελόνι, δεν ξέρω γιατί. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο παντελόνι και ελαστικό, δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά. Θα το βάλω μπροστά τώρα που έχει φτιάξει λίγο καιρό. Που έχει φτιάξει λίγο καιρό και έξω χιόνι. Θα φτιάξει που θα πάει. Και αυτό είναι δερμάτινο, αλλά είναι πάρα πολύ λεπτό. Το είχα πάρει πέρυσι από την. Όχι πέρυσι, ψέματα. Το είχα πάρει από την Ελλάδα όταν είχα φύγει. Γιατί ήθελα κάτι ζεστό, αλλά μόνο ζεστό δεν είναι αυτό. Σε παγώνει για πλάκα. Το έχω πάρει το 2000.
17 το πήρα. Από τα Στραντιβάρια από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο τζιν. Αλλά ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν το φοράω. Και όχι τίποτα άλλο, παρήγγειλα και άλλα τζιν τώρα. Μετά κι άλλο ανοιχτόχρωμο τζιν. Εντάξει, αυτό το φοράω, ρε παιδί μου. Δεν το φοράω τώρα το χειμώνα. Μια φορά το φόρεσα που είχε καλή μέρα τώρα πριν λίγες μέρες. Μετά κι άλλο τζινάκι εδώ. Καλά, και αυτό το φοράω. Όταν έχει καλές μέρες όμως, γιατί έχει πιο λεπτό ύφασμα. Α, αυτό το τζιν, παιδιά, το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Είναι αυτά που έχουν τη σουρίτσα εδώ πάνω. Ναι, αυτό π.χ. τώρα δεν είναι να το φορέσει, γιατί κάτω είναι πιο κοντό. Δεν μπορώ να το φορέσω τώρα. Ναι, π.χ. αυτό το παντελόνι εδώ πέρα, ούτε και εγώ θυμάμαι πότε το έχω. Που είχαν βγει τότε στη μόδα με τα χρώματα στο πλάι. Απλά μου αρέσει επειδή είναι πάρα πολύ ψιλοκάβαλο και είναι και ελαστικό. Τεντώνει. Ορίστε, τα φτιάξα. Πίσω-πίσω έχω βάλει φόρμες, κολάν και τέτοια για το γυμναστήριο. Εδώ έβαλα τα τζιν που φοράω τώρα το χειμώνα περισσότερο που είναι σκουρόχρωμα. Εδώ τα κολάνο, παντελόνια και πιο, τα πιο χοντρά. Και πίσω-πίσω εκεί έχω βάλει τα ανοιχτόχρωμα τα παντελόνια που δεν φοριούνται τώρα. Τελειώνω με την τουλαπίτσα. Τώρα περνάω λίγο στα καλοκαιρινά και σε μπλουζάκια που φοράω μέσα στο σπίτι και μέσα από ρούχα χειμερινά. Πολύ μαύρο παίζει εδώ πέρα. Αυτό είναι το νυχτικάκι τώρα που φόραγα στον αραβόνα μου και δεν θέλω να το πετάξω γιατί το θεωρώ γουρσουζιά, παρόλο που μου έχει φύγει τη ράντα. Βασικά την τυραντούλα εδώ πέρα μπορώ να τη ράψω. Το φορούσα την ημέρα του αραβόνα που είχε έρθει η κοπέλα στο σπίτι να με βάψει. Γενικά εκείνη την ημέρα με αυτή τη ρομπίτσα εδώ πέρα το νυχτικάκι κυκλοφορούσα μέσα στο σπίτι, λες και ήμουν καμιά νυφούλα, έτσι ένιωθα. Π.χ. αυτό εδώ πέρα είναι από ένα σετ που φορούσαμε και κοιμόμασταν νυχτικάκι, δεν ξέρω που έχει πάει το σουρτσάκι. Άστο, θέλω να το φορώ για να κοιμάμαι. Είναι καλοκαιρινά, διπλωμένα. Φορεματάκι εδώ για τη θάλασσα. Και αυτό εδώ το υπέροχο φόρεμα, θα σας το δείξω αυτό το φόρεμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το φόρεμα το είχα πάρει από το μαγαζί που πήρα το, πώς το λένε, που είχα πάρει το φόρεμα για τον αραβόνα, από το Θέσεις, από εκεί το είχα πάρει. Παιδιά, δεν έχω δει πιο ωραίο χρώμα και πιο ωραίο φόρεμα. Το είχα βάλει και στα γενέθλια της συγκολουτής μου, της Σοφίας, στη Γιάννη. Αυτή η φουστίτσα μόνο δεν είναι καλοκαιρινή, τη φοράς χειμώνα. Την είχα πάρει από ένα μαγαζί εδώ στη Σουηδία. Είναι πολύ ωραία φούστα. Και αυτό εδώ το ολόσωμο, το σορτσάκι, είναι λίγο ζερωμένο τώρα. Είναι από το ίδιο μαγαζί που πήρα την ολόσωμη, τη φόρμα, την μπες. Το φόρεσα πέρυσι στα γενέθλιά μου που είχαν πάει για φαγητό με τον Δημήτρη. Εδώ πέρα έχω όλα μου τα τοπάκια όπως φοράω. Με βλέπετε συνέχεια να φοράω τέτοια γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Βασικά εγώ δεν τα φοράω μόνο στο γυμναστήριο. Εγώ με αυτό το συγκεκριμένο εδώ, το top, έχω βγει και στα Γιάννενα με τζιν παντελόνι και αθλητικό από κάτω. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν μαζεύω την ντουλάπα μου, γιατί ξέρω τι μου γίνεται μέσα. Πριν δηλαδή ξεκινήσω να μαζεύω την ντουλάπα, νομίζω ότι μέσα υπάρχουν ρούχα τα οποία δεν θέλω να υπάρχουν, που δεν μου αρέσουν, που δεν μου ταιριάζουν, αλλά κάθε φορά μετά που τη μαζεύω λέω βλακίες λες. Τώρα έχω βάλει το φαγητό μου να γίνεται, θα πάω λίγο να φτιάξω τα δικά μου τα νυχάκια γιατί θέλω να τα αλλάξω. Και έχω λίγο χρόνο, οπότε θα κάνω κάτι πολύ σύντομο. Μετά από 3,5 ώρες δεν με πήρε πολύ σήμερα. Τελείωσα και εγώ τα νυχάκια μου, τα έκανα κάτι πάρα πολύ απλό. Βλέπουμε εδώ την πολύ αγαπημένη Σουηδία. Εν τω μεταξύ, ο Κυριούλης αυτός περνάει από τα ίδια μέρη που εσείς που δεν το ξέρετε, που δεν έχετε έρθει ποτέ εδώ πέρα, περνάει προς τα κάτω, λέει κάτι και μετά λέει τώρα θα σας δείξω να περνάει πάλι από πάνω. Δημήτρη δεν έχει πολύ γέλιο. Τι κάνει αυτός? Περνάει από το ίδιο σημείο 10 φορές και λέει ότι είναι κάπου αλλού. Πέσε το κλανάστο, ναι. Λοιπόν, τώρα... Α, περιμένετε λίγο να σας δείξω. Κοιτάξτε λίγο πόσο όμορφα είναι έξω. Εχθές, παιδιά, είχαμε καλοκαίρι. Ναι, αυτό τους έλεγα πριν. Α, οκ. Τώρα έχουμε
χειμώνα. Ξύπνησε. Μπορείς να το πεις και εσύ άμα θες πάλι. Πες το. Όχι. Τώρα σε λίγο θα φύγω από το σπίτι, θα ετοιμαστώ να πάω να πάρω τη φίλη μου που σας είπα πριν. Θέλω κούρεμα. Όχι, μια χαρά, σπούκλες. Τον Απρίλιο θα κουρευτώ. Κουτσίδα ή ντουγκρού. Ταιριάζουμε. Για κόντινε λίγο. Βασικά είναι από εδώ που έχει φως. Μη ζάλισε εδώ που έχει φως, αγάπη μου. Ωραία, πόσα με δούνε. Κόντινε, κόντινε. Κόντινε. Ταιριάζουμε. Τώρα φεύγω από το σπίτι και έχω φορέσει την παντελόνα την καμένη. Γιατί μου είπε ο Δημήτρης ότι δεν φαίνεται. Εν τω μεταξύ φοβάμαι μη φάω καμιά γλίστρα. Γιατί έχει αρκετό κρυουλάκι, τα έχει παγώσει όλα, όπως μπορείτε να δείτε. Ανυπομονώ να μπω στο αυτοκινητάκι μέσα να βάλω το κλιματιστικό στο φουλ. Αλλά κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το χιόνι, γάμο. Εμένα μου αρέσει το χιόνι και στο Δημήτρη αρέσει το χιόνι. Αλλά επειδή ζει τόσα χρόνια εδώ στη Σουηδία, το έχει χορτάσει ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Τώρα έχει σουρουπώσει για τα καλά, όπως μπορείτε να δείτε. Η ώρα είναι 6 παρά. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στο σπίτι. Δεν σας τράβηξα τίποτα από το δρόμο γιατί είχε πάρα πολύ πάγο κάτω και δεν μπορούσα να το διακινδυνεύσω. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε νιχάρες. Κάνουμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα βγουν καλά και δεν θα γίνω ρεζίλ στην κοπέλα. Θες να πεις ένα γεια! Γεια σας! Μιλάει ελληνικά. Είναι Ελληνίδα. Και τα λέμε σε λίγο. Η ώρα έχει πάει. 12 και 4 είναι. 12 και 20. Θα σας πω αμέσως. Μισό λεπτό. 12 και 4. Δεν σας τράβηξα τίποτα άλλο. Γιατί πέρα από το ότι δεν μπορούσα να τραβήξω, φτιάχναμε νυχάκια και τέτοια, συζητούσαμε, δεν μπορούσα να είχα και την κάμερα ανοιχτή. Μετά πήγα τη φίλη μου στο σπίτι της, γιατί είναι νέα εδώ στη Σουηδία και είναι λίγο κρίμα. Όχι, είναι λίγο κρίμα, δεν ξέρει η κοπέλα να μετακινηθεί πολύ καλά με τα μετρό και με τα τρένα και με αυτά. Τώρα πήγα, πήρα τον κόκο πάνω. Πήγα και τον πήρα, τον είχε ο μπαμπάς του Δημήτρη, γιατί 6x, Mark, όχι ότι φοβόταν, η Τσαμπίκα έχει και αυτή ένα σκυλάκι. Απλά αυτός μόλις βλέπει κόσμο άγνωστο μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι νιώθει πως απειλείται. Και αρχίζει και γαυγίζει, του σηκώνει την τρίχα κάγκελο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο δεν θα κλείσει σήμερα, γιατί σκέφτηκα αύριο, αν έχει ωραία μέρα, να βγούμε έτσι μια βολτούλα έξω να σας δείξουμε τίποτα διαφορετικό. Αν δεν έχει ωραία μέρα, εμείς πάλι θα βγούμε έτσι μια βολτούλα και θα σας δείξουμε κάτι διαφορετικό. Αν να μην είναι μέσα στο σπίτι τουλάχιστον. Εγώ τώρα θα πέσω να κοιμηθώ. Βασικά θα κάτσω έτσι λίγο να χαζέψω Instagram και τέτοια, γιατί έχω πολλή ώρα να μπω. Και θα καθίσω να κοιμηθώ. Θα έρθει και η Δημητράκη σε λίγο, θα τελειώσει το παιχνίδι του μέσα. Και θα έρθει να κάνουμε τις αγκαλιές μας, να ξεκουραστούμε. Αυτά. Οπότε συνδεόμαστε πάλι το πρωί, πουρνό αύριο. Όχι, όχι, είναι Κυριακή. Εγώ θα κάτσω να κοιμηθώ αύριο. Καλημέρα Κόσμε. Γεια σου Κόσμε. Εμείς κάπως έτσι ξυπνήσαμε παιδιά. Γεια σου αγάπη μου. Κάπως έτσι έχουμε ξυπνήσει. Κουκουλίνη μου εσύ, κουκουλίνη μου. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα έξω. Έχει υπέροχη μέρα έξω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Έχουμε πολύ χιονάκι, αλλά έχουμε και πολύ ήλιο. Δεν μπορούσα να σηκωθώ το κρεβάτι. Με το βράκι είσαι, Δημήτρη. Όχι. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, παιδιά, αλήθεια. Ήθελα τόσο πολύ να κάτσω να κοιμηθώ. Ναι, με το βράκι είμαι. Έλα, ψέματα λες. Ξέρετε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία παρά. Το μεσημέρι. Και εμείς ξυπνήσαμε τώρα. Είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Να μην ξυπνήσουμε πουρνό. Γιατί όλη την εβδομάδα ξυπνάμε πουρνό. Σήμερα είπαμε να ξυπνήσουμε αργά. Α! Ξυπνήσαμε 10:30 και ξανακοιμηθήκαμε. Ναι. Α, και εγώ νόμιζα ότι το έδωσα στον ύπνο μου. Ξυπνήσαμε 10:30 και ξανακοιμηθήκαμε. Λοιπόν, πάμε πιο καφέ. Έχω πιει τον καφέ μου και τώρα ξέρετε τι θα κάνω. Λοιπόν, επειδή σήμερα που γυρίζετε αυτό το βίντεο είναι Κυριακή και πρέπει να κάνουμε και λίγο τις τεμπουτέ μας, να νιώσουμε γυναικάρες, να νιώσουμε θεάρες, θα πάω να κάνω ένα έτσι μια skin routine πρωινή, να καθαρίσω προσωπάκι εδώ πέρα, να πλύνω τα δοντάκια μου και θα κάνω μια μάσκα. Όσο θα περιμένω να δράσει η μάσκα μου και να
είναι έτοιμη, θα βάλω μία σκούπα. Θα αδειάσω το πλυντηριάκι μου με τα χθεσινά που έβαλα για πλύσιμο. Θα βάλω ένα άλλο πλυντήριο, δεν ξέρω αν θα το βάλω σε λειτουργία γιατί δεν έχω πολύ πιατομάνι σήμερα. Και θα κάνω έτσι λίγο ένα πολύ γρήγορο σημάζεμα. Μετά θέλω να κάνω ένα ωραίο μακιγιάζ, όχι υπερβολές. Απλό, ένα απλό μακιγιαζάκι. Και θα πω στον Δημήτρη να πάμε σε ένα πάρκο που πηγαίνουμε συνήθως στον Κόκο και τον αμολάμε εκεί πέρα για να τρέχει, για να χαίρεται. Δεν ξέρω βέβαια πόσο χιόνι θα έχει εκεί μέσα και αν θα είναι εφικτό να πάμε, αλλά εγώ θα την κάνω την προσπάθειά μου. Θα κλείνω τώρα δοντάκια και αφού θα κλείνω τα δοντάκια θα κάνω και τη μασκούλα μου, γιατί έχω πάρα μα πάρα πολύ καιρό να κάνω μία μάσκα. Νομίζω έχω πάνω από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και παραπάνω, μη σας λέω βλακίες. Τώρα έχω κλείνει το πρόσωπό μου με άφθονο νερό, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το προϊόν. Και στη συνέχεια θα κάνω αυτή εδώ τη μασκούλα, σας την έχω δείξει σε κάποιο βίντεο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς βίντεο ήταν, αλλά σας την είχα δείξει. Και έτσι ολόχρηση θα πάω να βάλω τη σκούπα μου. Αυτή τη μάσκα αν τη χρησιμοποιήσετε, προσέξτε μόνο μην πηγαίνει σε φρύδια εδώ στις φαβορίτες που έχουμε χνουδάκι. Δηλαδή όσο πιο μακριά μπορείτε από τριχούλες και από τα μάτια, γιατί αν την τραβήξεις μετά πονάει. Βάλαμε τα σκουφιά μας γιατί έχει κρύο. Βάλαμε και τα γυαλιά μας γιατί έχει ήλιο. Δημήτρη, πόσο καιρό έχουμε να φορέσουμε γυαλί? Παίζει λίγο. Καλοκαίρι, αλλά πέρυσι τα ξέχασα. Α, όχι ρε, εγώ φόρεσα γυαλί τώρα που πήγα στην Ελλάδα. Φόρεσε, το ευχαριστήθηκα. Και πηγαίνουμε βόλτα, θα πάμε σε ένα μέρος. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί έχει χιόνι. Ποδαρόδρομο, που είναι το αγαπημένο μέρος του Κόκου. Γιατί εκεί πέρα τον αφήνουμε ελεύθερο εκεί μέσα στο πάρκο, χωρίς λουράκι. Και αυτός τρέχει, παίζει, κάνει τα δικά του. Εκεί έχουμε να πάμε με το καλοκαίρι, βέβαια. Ναι, εκεί πηγαίνουμε μόνο καλοκαίρι, γιατί τις άλλες φορές έχει κρύο. Θέλω σε αυτό το βίντεο σήμερα να σας γεμίσω με όμορφες εικόνες, γιατί σας το οφείλω αυτό το πράγμα. Κάθε φορά γυρνάω βίντεο μέσα στο σπίτι εκεί, βαρεμάρα, δουλειές, από εδώ, από εκεί. Λέω σήμερα θα δείξω πολύ ωραία πράγματα. Όσο μπορώ ρε παιδί μου, ό,τι μπορέσω να σας δείξω. Τώρα έχουμε μπει μέσα στο δάσος, δεν χιονίζει, αυτό που έφτασε το μαλλί μου είναι από τα δέντρα που φυσάει λίγο. Έχουμε μπει μέσα στο δάσος, κατευθυνόμαστε δηλαδή για το παρκάκι. Δεν είναι μακριά από το σπίτι μας, είναι κανένα τεταρτάκι, υπερπάτημα, δεν είναι πολύ. Και θέλω να σας δείξω τώρα μια ωραία εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφα είναι εδώ πέρα. Είμαστε μέσα στο δάσος. Μέσα στο δάσος, πιο μέσα δεν υπάρχει. Κόκο προχώρα, έλα. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφο. Άρα Κόκαλη, πού με έχεις φέρει να ζήσω ρε Κόκαλη? Πού με έχεις φέρει να ζήσω εδώ πέρα στις Άλπεις, ε? Άλλες πληρώνουν ρε φίλε να πάνε να δουν αυτά τα τοπία και εμένα μου τα παρέχεις τζάμπα. Σε ευχαριστώ πολύ αγάπη μου που με έφερες να ζήσεις στη Σουηδία. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα τι ωραία είναι. Τελικά δεν θα πάμε να κάτσουμε μέσα στο πάρκο γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν άλλα άτομα εκεί πέρα με σκυλάκια και τέτοια και δεν θα μπορέσουμε να τον αφήσουμε αμολυμένο, οπότε θα γυρίσουμε πάλι σπίτι. Τώρα θα ανέβουμε την ανηφορούλα και φωτογραφιζόμαστε παράλληλα. Ναι, για το Instagram. Ο Δημήτρης σήμερα μπορεί να έχει χάσει και 2 κιλά με το τρέξιμο που κάνει με τον Κόκο, γιατί πηγαίνει και παίρνει κάτι ξυλάκι και τα βάζει στο στόμα και ο Δημήτρης τον κυνηγάει.
δεν τους μπορώ. Εδώ είναι για φωτογραφία, Δημήτρη. Wow, βρε φίλε, τι πλάνα τραβάω σήμερα. Ε, θα τρελαθούνε τα πώς λέγεται, subscriberάκια μου. Το βρήκα. Πω πω, εδώ είναι ιδιαίτερα μαγευτικά. Έχουμε επιστρέψει εδώ και αρκετή ώρα στο σπίτι, αλλά εγώ ξέχασα να το κλείσω αυτό το βίντεο. Ήθελα βασικά να κλείσω αυτό το βίντεο ενώ ήμασταν έξω, γιατί ήταν τόσο ωραίο το τοπίο, τόσο μαγευτικό. Αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει, θα το κλείσω τώρα. Ας έχουν περάσει 2 ώρες από την ώρα που επιστρέψαμε. Το ξεχνάμε, αυτό το παραβλέπουμε. Λοιπόν, θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι αν βρίσκεστε πρώτη φορά εδώ, σε αυτή τη μικρή παρέα που έχουμε δημιουργήσει, την ευχάριστη αυτή ατμόσφαιρα. Εννοείται θέλω το σχόλιο αγάπη σας, αυτό δεν θα σας το ξαναζητήσω. Βασικά, λέω θα το ξαναζητήσω και σε κάθε βίντεο το ζητώ συνέχεια. Δεν πειράζει, εγώ θέλω το σχόλιο αγάπη, ρε παιδί. Δεν μπορώ να ζω χωρίς σχόλια αγάπη. Θέλω να διαβάζω τα σχόλια αγάπη σας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κάνε like σε αυτό το βίντεο σε περίπτωση που σου άρεσε. Αύριο ξεκινάει η εβδομάδα, η δύσκολη αυτή εβδομάδα που με περιμένει, όπως κάθε εβδομάδα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, να περνάτε υπέροχα, να έχετε την υγεία σας και φιλάκια πολλά.